το βίντεο ντοκουμέντο με τη διαφυγή του σεκούριτά που παρουσίασε σε αποκλειστικότητα χθε η Κρήτη TV εξακολουθεί να προκαλεί αίσθηση. Ψύχρεμο και αποφασισμένο για το μεγάλο κόλπο, φυγαδεύει με την κούτα 576.000 ευρώ. Όμως η συνολική ηλία του αποδείχθηκε πω ήταν διπλάσια. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τα μέσα Μαΐου, πρόλαβε να αποσπάσει από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψη που έπρεπε να εφοδιάσει περίπου 600.000 ευρώ. Χρήματα που, όπως φαίνεται, διέθεσε ως επιτοπλίστων για να ποντάρει. Έχουμε εικόνα τώρα, ναι, αυτός ζωγάριζε, έπαιζε, στην αρχή έπαιρνε μικρά ποσά, της τάξης των 300 ευρώ, 400 ευρώ. Σιγά σιγά προσπαθούσε από ό,τι έμαθα να ρεφάρει και τα ποσά αυξανόντουσαν που έπαιζε. Στο τέλος έπαιζε υπέρογκα ποσά για να ρεφάρει να βάλει τα λεφτά πίσω. Έτσι υπολογίζω τώρα εγώ από τα τόσα χρόνια που τον ξέρω. Έτσι, ότι θα ήθελε να βάλει τα λεφτά πίσω. Έτσι, Ως που έχασε τον έλεγχο και πήρε και τα τελευταία και φύγε. Ένα 24ωρο πριν την υπεξαίρεση, φαίνεται να πόνταρε στο στοίχημα 5.000 ευρώ. Τα γεγονότα που οδήγησαν το 45χρονο Security στην τελική πράξη του σχεδίου του προσπαθούν να φωτίσουν οι έρευνε που γίνονται σε όλε τι κατευθύνσει. Ήδη ένα πρόσωπο από το ευρύτερο περιβάλλον του βρίσκεται στο μικροσκόπιο και δεν αποκλείεται να είναι εκείνο που παρέλαβε τη σκητάλη και μαζί την κούτα με τα λεφτά πριν ο Σεκιουριτά ταξιδέψει με πλοίο για τον Πειραιά, από που επέστρεψε για να παραδοθεί χωρί όμω να συλληφθεί. Σοκαρίζομαι που το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Γιατί κάποτε με κυνηγούσαν για 25.000 ευρώ το ΙΚΑ να με φυλακίσει. Το 45% των χρημάτων που Πειραιά ανήκουν στην Αγροτική Τράπεζα. Εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, μπαίνει στο νόμο το 1608 κάθετο 50, που είναι περί του ελληνικού δημοσίου, το οποίο μπορεί να πας στο μίνιμουμ 10 χρόνια φυλακή έως και η σόβια Αυτό μόνο δεν υπολόγισε ο Γιώργος. Οι συνήγοροι του 45χρονου αρνήθηκαν και σήμερα να αναφερθούν στις εξελίξεις της υπόθεσης. Μεγάλη αίσθηση προκαλεί και το μήνυμα που στέλνει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασφαλείας προς τον πρώην συνεργάτη του, ζητώντας του να επιστρέψει τα χρήματα. Απλώ να φέρει τα λεφτά πίσω για να δω. Μην του τα φάνε οι δικηγόροι στην τελική. Είναι κρίμα τα λεφτά τα δικά μου να τα φάνε οι δικηγόροι. Είναι κρίμα. Ξέρει ότι τα λεφτά αυτά δεν ανήκουν εκεί που τα έχει τώρα. Ανήκουν εδώ στην εταιρεία. Μπορώ να τον βοηθήσω και ο Γιώργο ξέρει ότι μπορώ να τον βοηθήσω και γνωρίζει τόσα χρόνια που με ξέρει ότι εγώ το λόγο μου τον κρατάω.